Μαζί μας ο Γιώργος Θεοδωρίδης, εξαιρετικός ποδοσφαιριστής και πολύ καλός φίλος. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου, καλησπέρα σας. Γεια σου, Σταύρο. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Εντάξει, γεγονότα μιλάμε, ούτως ή άλλως. Ήσουν πολύ κομβικός για να αλλάξει στάτους αυτή η ομάδα. Γιατί κακά τα ψέματα, εσύ την πήρες από το χεράκι μαζί με τα παιδιά που παίζατε τότε, αλλά ήσουν και αρχηγός. Είχες και εκπληκτικά νούμερα. Ανεβήκατε αλφαεθνική. Στα πρώτα χρόνια και πάλι ήσουν σημαντικός. Και ξέρεις γενικά το κλίμα που έχει αυτή η ομάδα και το πώς δουλεύει. Ναι, από... κοίταξε να δεις. Σίγουρα έπαιξε ρόλο το πόσο βοηθάει ο καθένας, αλλά ήταν και συγκυρίες πολύ καλές. Δηλαδή, ερχόμενος εκεί ο Κοστούλας, ο Κυρφώτης ο Κοστούλας που λέμε. Και γενικά η κατάσταση που υπήρχε εκεί πέρα βοήθησε πάρα πολύ. Στο να έχεις και διάθεση, γιατί άμα δεν έχεις κίνητρο και διάθεση που στα προσφέρει εκεί η ομάδα, οι εγκαταστάσεις, οι ανέσεις και οι άνθρωποι, όλα συνετέλεσαν ας πούμε, να υπάρχει αυτή η επιτυχία αργότερα. Ξέρεις, ο κόσμος δεν έχει εικόνα για το τι αθλητικό κέντρο παραδείγματος χάρη έφτιαξε ο Φώτης ο Κοστούλας στο Αγρίνιο. Εμείς μια φορά που πήγαμε να το κάνουμε μια συνέντευξη τότε για το Sky, έπαθα σοκ με αυτό που είδα. Δεν περίμενα σε καμία των περιπτώσεων να έχει τέτοιο αθλητικό κέντρο ο Πανετολικός. Έτσι είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Και τα γήπεδα είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Mm-hmm. Δεν υπήρχε πρόβλημα ποτέ αυτό που συνηθίζεται στην Ελλάδα. Σε ποιο γήπεδο θα κάνουμε σήμερα, ας πούμε, προχώρηση. Τι θα κάνουμε. Mm-hmm. Πού θα είμαστε. Αυτό εκεί δεν υπάρχει. Mm-hmm. Και αυτά είναι τα πιο βασικά. Εντάξει, είναι γραφικό που το λέμε συνέχεια, αλλά όσοι παίξαν μπάλα, όσοι είναι στον χώρο του ποδοσφαίρου, μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνει. Εννοείται, αν η καθημερινότητά σου δεν είναι βατή, το αποτέλεσμα την Κυριακή δεν θα είναι το καλύτερο. Αυτό έχει δείξει η ιστορία. Έτσι ακριβώς. Γιώργο, Πανετολικός ΠΑΟΚ, αύριο νομίζω ότι παρακολουθείς και τις δύο ομάδες. Κάνε μας λίγο μια ανάλυση, τι πιστεύεις ότι θα δούμε αύριο. Κοιτάξτε να δείτε. Ο ΠΑΟΚ σίγουρα είναι το φαβορί. Έχει πιο ποιοτική ομάδα, έχει πάρει σχεδόν το πρωτάθλημα, ας το πω έτσι. Σε καλή φόρμα. Ωστόσο ο Πανετολικός, αυτή η νοοτροπία που υπάρχει εκεί πέρα είναι ομάδα έδρας. Mm-hmm. Δηλαδή όσο ήμουνα εγώ εκεί πέρα θυμάμαι δεν σκεφτόμασταν καν τα εντός έδρας. Τα είχαμε ας πούμε στο χέρι μας που λέει ο λόγος. Και αν καταφέραμε να κερδίσουμε κάποια διπλά ίσως γίναμε και Ευρώπη. Αυτή η νοοτροπία επικρατούσε ας πούμε στο Πανετολικό. Mm-hmm. Και θέλω να πω ότι φέτος ειδικά θα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Όσο καλή ομάδα και αν είναι ο ΠΑΟΚ πρέπει να το δει πολύ σοβαρά αυτό το παιχνίδι. Γιατί σίγουρα και για τον Πανετολικό είναι ένα κίνητρο παίζοντας με τον ΠΑΟΚ όπως για κάθε ομάδα. Mm-hmm. Θέλοντας να αποδείξει και ο κάθε ποδοσφαιριστής ότι αξίζω κι εγώ να είμαι σε τέτοιες ομάδες για παράδειγμα. Mm-hmm. Προσπαθώ να πω την οτροπία που έχει ο ποδοσφαιριστής, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Αλλά νομίζω ότι θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ. Γιατί έχει αποδείξει και τελευταία ότι ο Πανετολικός δεν τα παρατάει τα παιχνίδια και δεν έχει να κάνει με το 5-0 το τελευταίο. Mm-hmm. Εγώ θα το έλεγα και στη σχέση ο Παλιά να φέρνει με τον Πανιόνιο. Mm-hmm. Και παίζουν πολλά ρόλο όπως και η τεχνική ηγεσία που υπάρχει, ο σύλλογος που είναι ο κόσμος που θα στηρίξει την ομάδα. Θα είναι δύσκολο παιχνίδι. Ναι, εννοείται. Εμένα μου έχει δώσει την εντύπωση ο Πανετολικός ότι αν τον αφήσεις, αν δεν μπεις καλά στο παιχνίδι και αν τον αφήσεις να βρει ρυθμό. Μπορεί να σε σκοτώσει ανά πάσα στιγμή, έτσι δεν είναι. Ισχύει αυτό, ισχύει αυτό. Δεν είναι ομάδα που κλείνεται πίσω. Και αυτό είναι κάτι που πιστεύω τώρα. Οι Κασίες και ο ΠΑΟΚ σαν ομάδα πιστεύει ότι οι ομάδες θα περιμένουν. Ο Πανετολικός δεν είναι από αυτές τις ομάδες. Μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν έδειξε ότι είναι από αυτές τις ομάδες. Έχει εφνιδιάσει έτσι πολλές ομάδες στην Ελλάδα, παίζοντας και στα εκτός έδρας του, πόσο μάλλον στα εντός έδρας του επιθετικά. Ναι. Τώρα δεν ξέρω εάν αυτό γίνει και αύριο, αλλά αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να είσαι προετοιμασμένος σαν ομάδα και όχι να λες πώς θα ξεκλειδώσουμε την άμυνα που ίσως αυτή η ομάδα μπορεί για να σε πιέσει. Έτσι είναι ακριβώς. Γενικά το πρωτάθλημα πώς το βλέπεις, έτσι πως πήγε, ο ΠΑΟΚ είναι δίκαια πρώτος, γίνεται μια κουβέντα, βασικά γίνεται μια κουβέντα ότι ποιος παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο. Τελικά Γιώργο, ποιος παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο, αυτός που ενθουσιάζει το κοινό ή αυτός που ξέρει να προσαρμόζεται σε κάθε παιχνίδι? Για μένα παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο αυτός που κερδίζει. Για μένα, η δική μου νοοτροπία. Ναι. Και αυτό το κάνει ο ΠΑΟΚ πιο πολύ από όλους. Δηλαδή έχει κερδίσει τα παιχνίδια είτε εύκολα, είτε δύσκολα, είτε παίζοντας όχι τόσο καλό ποδόσφαιρο, που αυτό λίγες φορές έγινε φέτος. Δεν νομίζω ότι να υπάρχει αμφισβήτηση ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι άξια σε αυτή τη θέση
Σίγουρα μπορεί να παίξει καλύτερο ποδόσφαιρο. Θέλουν όλοι να παίζει και καλό ποδόσφαιρο και να κερδίζει. Αλλά μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και μετά από τόσα χρόνια το πρωτάθλημα που φαίνεται να είναι πιο κοντά από ποτέ, και αυτό δεν είναι τόσο εύκολο και για τους παίχτες να είναι απελευθερωμένοι, ας το πω έτσι. Ναι. Αλλά όπως και να έχει, αυτή τη στιγμή για μένα παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Από τους παίχτες του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, εσένα ποιος σου κάνει το μεγαλύτερο κλικ? Δηλαδή αυτός που περιμένει την ενέργειά του, μια πάσα ποιοτική, μια κίνηση που σε ευνηδιάζει? Κοιτάξτε, θα είναι άδικο να πεις και να ξεχωρίσεις κάποιον. Εμένα ανέκαθεν μου άρεσαν οι παίκτες που έχουν καλή τεχνική κατάρτιση. Μου αρέσουν πάρα πολύ αυτοί οι παίκτες. Αλλά σίγουρα χρειάζονται και οι παίκτες εργάτες που λέμε, ή οι παίκτες που είναι δυνατοί στον αέρα. Οπότε θα είναι άδικο να πω ότι ο Μπίσες Βαρμαρέσει μ' αρέσει. Να πω ότι ο Ακμπόμ επίσης μ' αρέσει, είναι πολύ καλός παίκτης. Ο Ροντρίγκες, ο Ολιβέιρα, επίσης είναι παίκτες που είναι πολύ καλοί παίκτες και το δείχνουμε στο γήπεδο. Γιατί είπε για τον Ακπόμ. Επειδή είχε γίνει μια κουβέντα, έφυγε ο Πρίγιοβιτς και έρχεται το χάος και τι θα κάνουμε, και πήγε ο Ακπόμ και ο ΠΑΟΚ έπιασε πολύ πιο καλά νούμερα και πολύ περισσότερος κόσμος μοιράστηκε τα νούμερα αυτά. Θεωρείς το σύγχρονο ποδόσφαιρο ότι δεν υπάρχει το περιθώριο ενός μονοδιάστατου παίχτη, ότι χρειάζεται περισσότερο η ομάδα παίχτες που θα κάνουν πολλές δουλειές μέσα στο γήπεδο, ακόμα και αν ο center forward που κάνει ένα πράγμα έχει ένα γκολ ανά 2,6 τελικές? Τον χάσαμε. Πού πήγε ο Γιώργο? Κάτι κάνει παράστα, νομίζω το έχει θέμα η γραμμή. Να τον ξανακαλέσουμε. Θα καλέσουμε λίγο ξανά τον Γιώργο. Θα τον έχουμε σε δευτερόλεπτα. Ναι. Φαίνεται πάντως από όσα έχει πει μέχρι στιγμής ότι ξέρει πολύ καλά και τις δύο ομάδες. Mm-hmm. Και τον ΠΑΟΚ σίγουρα, αλλά και τον Πανετολικό τον έχει ζήσει από μέσα. Καλά, τι συζητήσεις. Πρωταγωνιστής, αρχηγός, πάρα πολλά παιχνίδια. Και γενικά το ελληνικό ποδόσφαιρο. Τον Πανετολικό, δηλαδή πραγματικά. Θυμάμαι κανένα 2-3. Άνθρωπος γενικά που την Ελλάδα δεν ξέρει. Τον έχουμε ξανά μαζί μας, δεν βοηθάνε οι γραμμές. Θεσσαλονίκη είσαι? Είμαι Θεσσαλονίκη, ναι. Είμαι Θεσσαλονίκη. Ωραία. Έλεγα λοιπόν ότι είχε γίνει ένας ντόλος όταν έφυγε ο Πρίγιοβιτς και μπήκε ο Ακπόμ, και τελικά αποδείχθηκε ότι τα πράγματα ήταν πολύ καλύτερα για τον ΠΑΟΚ όταν είχε έναν παίκτη στην ενδεκάδα του που κάνει περισσότερα πράγματα, παρά ότι έχασε έναν φόρ που είχε ένα γκολ ανά 2,6 τελικές. Τελικά το σύγχρονο ποδόσφαιρο τι θέλει? Κοιτάξτε να δείτε, δεν ξέρω εγώ να απαντήσω για το τι θέλει το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Την προσωπική μου άποψη μπορώ να την πω. Σίγουρα ο Πρίγιοβιτς δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς ότι έχει προσφέρει πάρα πολλά με τα γκολ του, και στατιστικά αυτό το αποδεικνύει. Ωστόσο ο Ακμπόμ κάνει κάτι που εγώ όταν έπαιζα, για παράδειγμα, όταν είχα επιθετικούς μπροστά μου που μαρκάρανε τόσο πολύ, σίγουρα ήταν μεγάλη βοήθεια, όχι για μένα τον κεντροπαίκτη, ήταν για όλη την ομάδα μια τεράστια βοήθεια. Και πόσο μάλλον όταν ένας παίκτης όπως ο Ακμπόμ μαρκάρει πάρα πολύ, βάζει και γκολ, είναι μέσα στις φάσεις, είναι δυνατός. Κρατάει την μπάλα. Για μένα είναι ένας ολοκληρωμένος παίκτης. Σίγουρα έχει να βελτιωθεί, ας το πω έτσι, περιθώρια να βελτιωθεί. Αλλά νομίζω ότι φάνηκε και το πώς απελευθερώθηκαν πολλοί παίκτες και που σκοράραν και πολλοί παίκτες διάφοροι με τον ερχομό του. Αυτό δείχνει, ας πούμε, εμένα ο Ακμπόμ. Γεγονός. Αυτό δείχνουν και τα νούμερα. Γιώργο, μήπως το μεγάλο όπλο του ΠΑΟΚ είναι η συνοχή και η αποτελεσματικότητα της αμυντικής γραμμής μαζί με τον Πασχαλάκη, η πεντάδα αυτή, και μετά η ποιότητα των μέσων και των επιθετικών? Ή έχετε πει κάτι άλλο? Όχι, όλα παίζουν ρόλο. Όλα παίζουν ρόλο. Παίζουν ρόλο η χημεία που υπάρχει μικρή σε ηλικία παίκτες με τους μεγάλους. Παίζει ρόλο το πόσο καλά κρατάει η ομάδα την μπάλα, η κατοχή της μπάλας. Παίζει ρόλο πόσο καλά αντιδράνε στο χάσιμο της μπάλας. Αυτά είναι όλα τακτικά ζητήματα που εμείς μπορεί εύκολα να τα λέμε ή να τα αναλύουμε, αλλά είναι πολύ δύσκολο να εφαρμόζονται μέσα στο γήπεδο. Θέλει πολλή προπόνηση, θέλει πολλή άσκηση, και μπαίνουμε σε ένα κομμάτι τώρα που ίσως μπερδέψουμε και τον κόσμο άμα το αναλύσουμε. Όλα παίζουν ρόλο. Οι καλοί ποιοτικοί παίκτες που κρατάνε την μπάλα, σίγουρα έχεις μια ξεκούραστη ομάδα όταν θα χρειαστεί να αμυνθεί. Αυτά όλα είναι στο ποδόσφαιρο, πρέπει να ταιριάζει η ομάδα μεταξύ τους. Και αυτό γίνεται στον ΠΑΟΚ. Αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ η τριάδα από τους τέσσερις στην άμυνα έχουν παίξει σχεδόν 100 παιχνίδια μαζί.
Κάτι το οποίο νομίζω στις ανταγωνιστικές ομάδες δεν πρέπει να είναι ούτε τα μισά. Είναι αυτό ένα βασικό αβαντάζ για, για τον ΠΑΟΚ εν ώψη και της νέας σεζόν? Βέβαια είναι, γιατί όταν ξέρουμε ότι μια ομάδα έχει όχι για τόσο καιρό, για χρόνια τον ίδιο κορμό, αυτό εννοούμε. Μαθαίνει ο ένας τον άλλον, δένουν περισσότερο και υπάρχει εμπιστοσύνη, γνωρίζεις το παίξιμο του διπλανού σου πολύ καλά. Σίγουρα έπαιξε μεγάλο ρόλο και αυτό. Γιώργο, έχεις ενεργοποιηθεί με τους βετεράνους του ΠΑΟΚ το τελευταίο διάστημα, είναι αλήθεια? Ναι, είναι αλήθεια. Εδώ και δύο χρόνια με έχουν καλέσει αρκετές φορές και πλέον προσπαθώ και εγώ με τη συμμετοχή μου να βοηθάω έτσι σε διάφορους αγώνες που κάνουν, έτσι φιλανθρωπικούς, και είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε. Εγώ έτσι όπως είδα, δύο χρονάκια σε αυτή σου παιδί και τα έχεις ακόμα πάντως, εντάξει. Μια χαρά κρατιέσαι. Ευχαριστώ, εντάξει. Δόξα τω Θεώ, μπορούμε και παίζουμε λίγο ακόμα μπάλα και όπως το κάνουμε έτσι με τους βετεράνους είναι πολύ ευχάριστο, υπάρχει ένα πολύ ωραίο κλίμα εκεί πέρα. Είναι καλό σχόλιο που και οι νέοι παίκτες μπαίνουν στους βετεράνους, γιατί υπήρχε πρόβλημα, δεν μπορούσαν οι παλιότεροι να παίζουν και μέχρι τα 100, αλλά βλέπουμε ότι και εσύ και πολλά παιδιά από τα τελευταία χρόνια που παίξαν στον ΠΑΟΚ μπαίνουν σιγά σιγά στο κλίμα, και αυτό είναι ευχάριστο και για εσάς αλλά και για τον κόσμο. Ναι, χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε και εμείς τώρα με τον Σαλπικίδη, με τον Βαγγέλη τον Άστο, με τον Διονύση τον Χασιώτη, τον Γιώργο τον Κούτσι, μαζευόμαστε και μπορούμε να συνεισφέρουμε, ας το πω έτσι, σίγουρα, και μας δίνουν την ευκαιρία να είμαστε και δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους που παλιότερα έχουν συνεισφέρει και στον ΠΑΟΚ. Μιας και σε έχουμε, Γιώργο, να σε ενημερώσω ότι τα ζευγάρια του Champions League είναι City, Tottenham, Ajax, Juventus, Μπαρτσελόνα, United και Liverpool, Πόρτο. Αν έχεις κάποια προτίμηση, αν σε έχει εντυπωσιάσει κάτι από αυτές τις ομάδες? Εντάξει, εμένα μου αρέσει η Μπαρτσελόνα. τώρα νομίζω ότι φαβορεί, να πω τη City φαβορεί, να πω Μπαρτσελόνα. Πιστεύω κάπου εκεί θα είναι το Champions League. Κάποιος από αυτές τις δύο ομάδες θα κατακτήσει το Champions League. Αλλά εντάξει, είναι ωραία να τα βλέπεις πάνω σε αυτά τα παιχνίδια. Και σφυρίζουν πολύ λιγότερο οι διαιτητές, δε φίλε. Τι ωραία, αφήνουν και την επαφή, έχει ρυθμό το παιχνίδι. Ναι. Λες και βλέπεις άλλο άθλημα είναι. Σε σχέση με... Ναι. Έτσι ακριβώς είναι. Κάτι που δεν συμβαίνει σε εμάς. Ελπίζω είτε με ξένους είτε με Έλληνες διαιτητές αυτό που γίνεται, τουλάχιστον να είναι πιο δίκαια, ας πούμε, η διαιτησία γενικώς. Εμένα δεν θα με απασχολούσε αν είναι Έλληνες ή ξένοι. Κανένα μας. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Χαρήκαμε που σας ακούσαμε. Πάντα χαιρόμαστε που σας ακούμε. Ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε και με καλέσατε. Δικιά μας χαρά. Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά. Bye. Bye.